δίπλα στους αναξιοπαθούντες και δοκιμαζόμενος συνανθρώπους μας, στάθηκε για άλλη μια φορά η αστυνομική διεύθυνση Ορεστιάδας με την προσφορά τροφίμων στην Τράπεζα Αγάπης του Ιερού Ναού των Αγίων Θεοδόρων Ορεστιάδας. Τα τρόφιμα συγκέντρωσαν άνδρες και γυναίκες της αστυνομίας και τα παρέδωσαν με επικεφαλής τον αστυνομικό διευθυντή Πασχάλη Συριτούδη στην Τράπεζα Αγάπης και μάλιστα στο Σεβασμιό του Μητροπολίτη Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου, κ. Δαμασκηνό. Είναι γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία περνάει δύσκολες μέρες. Μια κοινωνία όμως, όσο και αν περνάει δύσκολα, θα πρέπει να μείνει ενωμένη. Απαιτείται λοιπόν κοινωνική συνοχή. Το μεγαλύτερο κίνητρο για να μείνει μια κοινωνία ενωμένη είναι η αλληλεγγύη. Μέρες που είναι λοιπόν όλοι οι συνάδελφοι θέλοντας να δείξουν την αλληλεγγύη τους στο συνάδελφο ο οποίος υποφέρει, έκαναν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και συγκέντρωσαν διαφόρων ειδών αγαθά και τα προσφέρουμε εδώ σήμερα στην Εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων, έτσι ώστε με τη δικιά μας συνεισφορά, με τη δικιά μας προσπάθεια να μπορέσουμε να απαλύνουμε κάποιες ψυχές οι οποίες αυτές τις μέρες δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Για το λόγο αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ και με πολύ χαρά παραδίδουμε αυτά τα λίγα, τα όσα μπορέσαμε να μαζέψουμε υλικά αγαθά προκειμένου να προσφερθούν στην Εκκλησία, την τοπική Εκκλησία και από εκεί πέρα να διαχειριστούν από την Εκκλησία μας για τον συνάνθρωπο ο οποίος υποφέρει. Στη σημασία της προσφοράς και της εθελοντικής συνδρομής σε όσους έχουν ανάγκη, αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, συγχαίροντας τους αστυνομικούς για την πρωτοβουλία τους αυτή. Θέλω να ευχαριστήσω τον αστυνομικό διευθυντή Ορεστιάδος και αγαπητό φίλο τον κ. Συριτούδη, αλλά και όλα τα όργανα που υπηρετούν στην ελληνική αστυνομία και οι οποίοι είχαν αυτή την όμορφη πρωτοβουλία να βρεθούν κοντά στον συνάνθρωπό τους αυτές τις μέρες, τις ημέρες της αγάπης. Με αυτόν τον τρόπο η ελληνική αστυνομία και όχι μόνον, αλλά και ο στρατός και οι άνθρωποι μας έχουν ευαισθητοποιημένοι, εξαιρετικά ευαισθητοποιημένοι και ο καθένας με τον δικό του τρόπο συμβάλλει στο να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς βρίσκονται σε απόγνωση αυτές τις μέρες. Αλλά βεβαίως δεν πρέπει να τους ενθυμούμεθα μόνο αυτές τις μέρες, πρέπει να τους ενθυμούμεθα κάθε μέρα, διότι τα προβλήματα δεν είναι μιας ημέρας, είναι χρόνια και έχουν πολλές παραμέτρους. Θέλω όμως να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, όλους τους χριστιανούς μας, όλους τους ανθρώπους μας και ιδιαίτερα την ελληνική αστυνομία, οι οποίοι έχουν ευαισθητοποιηθεί αυτές τις μέρες και με αυτόν τον τρόπο εκδηλώνουν τα χριστιανικά τους αισθήματα και εκδηλώνουν τη συμπαράστασή τους και την αλληλεγγύη τους στους συνανθρώπους μας, στους πονεμένους και τους δοκιμασμένους. Δίνοντας τις ευχές του, ο κ. Συριτούδης συμπλήρωσε ότι στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνουν πολλοί συμπολίτες, απαραίτητη είναι η κοινωνική συνοχή και η αλληλεγγύη. Εύχομαι σε όλους τους συμπολίτες μας καλά Χριστούγεννα. Εύχομαι μια νέα χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα και πιστεύω ότι όλοι ενωμένοι και όλοι οι συμπολίτες μας έχοντας ως πρώτιστο μέλημα την κοινωνική συνοχή μπορούμε να ανταποκριθούμε και να ξεπεράσουμε αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάει η ελληνική κοινωνία σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους.